Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ονομάζομαι Ντίνα Χατζίνα και εργάζομαι ως κοινωνιολόγος στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Έγινας εδώ και 10 χρόνια. Με αυτή την ιδιότητά μου δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση του Ανέστη και της Ειρήνης, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ, για να μιλήσω για τον κορονοϊό και την κατάσταση που βιώνουμε από κοινωνιολογική πλευρά. Η χρησιμότητα της κοινωνιολογίας έγκειται, μεταξύ άλλων, στην παροχή αναλυτικών εργαλείων, ενιών και θεωριών που βοηθούν το άτομο να επεξεργαστεί το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει. Μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό γνωστικό αντίδοτο σε αυτή τη διασπορά φόβου που πραγματοποιείται παγκοσμίως. Μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τον κόσμο από μια στοιχειώδη απόσταση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ολιστική θεώρηση αυτού που μας συμβαίνει. Τα θέματα στα οποία θα σταθούμε για πολύ λίγο σήμερα είναι η συλλογική συνείδηση, η κοινωνική απόσταση που βιώνουμε εξαιτίας του COVID-19, η επανακοινωνικοποίησή μας, αλλά και ο κοινωνικός έλεγχος που υφιστάμεθα όλοι. Λίγα λόγια θα πούμε επίσης για τον κοινωνικό στιγματισμό την εποχή του κορονοϊού. Τέλος, θα σας ενημερώσω για το πρόγραμμα βοήθειας των ευπαθών ομάδων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μιλώντας για τη συλλογική συνείδηση, που είναι ένας όρος που τον οφείλουμε στον ιδρυτή της σύγχρονης κοινωνιολογίας, τον Εμίλ Ντουρκάιμ. Ενώ η έννοια της συνείδησης τυπικά αναφέρεται στις ηθικές τάσεις του ατόμου, ο Ντουρκάιμ θεώρησε ότι η συλλογική συνείδηση κατά βάση διαμορφώνεται κοινωνικά και έξω από το άτομο. Εξαναγκάζει τα μέλη της ομάδας να συμπεριφέρονται και να σκέπτονται με συγκεκριμένο τρόπο. Η κοινωνία εμπεριέχεται στη συλλογική συνείδηση. Παρόλο που έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας, εξατομίκευση, σκεφτόμαστε συλλογικά. Η δική μου συμπεριφορά θα επηρεάσει και τη συμπεριφορά των άλλων και άρα και τη δική μου ξανά. Επομένως, το ατομικό εξαρτάται από το συλλογικό και το δημόσιο αγαθό ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Το δημόσιο αγαθό, όπως είναι η προστασία της κοινωνίας, είναι αυτό το οποίο θα προστατεύσει το δικό μας αγαθό. Σκεφτόμαστε ορθολογικά και όχι το ατομικό συμφέρον μας. Σκεφτόμαστε τη δημόσια υγεία. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνική απομόνωση εν μέσω μιας πανδημίας, εκτός το ότι αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ταυτόχρονα μπορεί να είναι μια δυσάρεστη εμπειρία. Η κοινωνική απομόνωση είναι μια έννοια που ακούγεται καθημερινά ότι αποτελεί προληπτικό μέτρο ενάντια στην επιδημία του ιού COVID-19. Είναι σημαντικό για όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν οι ειδικοί μας συστήνουν την κοινωνική απόσταση, την κοινωνική απομόνωση, αυτό που πραγματικά προωθούν είναι πρακτικές που αυξάνουν προσωρινά τη σωματική απόσταση μεταξύ μας για να επιβραδύνουν την εξάπλωση του ιού. Δεν συστήνουν την κοινωνική αποσύνδεση, τον κοινωνικό αποκλεισμό ή τον αχαλήνοτο ατομικισμό. Γι' αυτό οι κοινωνιολόγοι συνιστούν να χρησιμοποιούμε τον όρο «σωματική απομάκρυνση». Στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τώρα, μπορούμε ακόμα να αναλάβουμε κοινωνική ευθύνη, ακόμα και όταν προσπαθούμε να μείνουμε σωματικά απομακρυσμένοι. Η κοινωνική ευθύνη μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και η σύνδεσή μας με τους συνανθρώπους μας να συνοδευτεί από ενσυναίσθηση, συμπόνια και ανθρωπιά. Διαφορετικά θα παρατηρήσουμε έντονα όσο περνάει ο καιρός πως άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική τους υγεία. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε βεβαίως και τα νοικοκυριά του πληθυσμού που στερούνται βασικών υποδομών και βιώνουν κακουχίες όπως κρύο, υγρασία, αστεγία, καταβλισμοί, τα νοικοκυριά που τα μέλη απειλούνται από την ανεργία και την επισφαλή απασχόληση λόγω της ολικής ακινητοποίησης, τα νοικοκυριά με ανάπηρα μέλη που μένουν σπίτι χωρίς στήριξη ή κοινωνική φροντίδα ή μέλη με σύνθετες ανάγκες υγείας, ψυχικής, νευρολογικής και βιολογικής.
Τα ερευνητικά δεδομένα σε όλο τον κόσμο δείχνουν πως οι παραπάνω ομάδες του πληθυσμού βιώνουν πιο δύσκολα μια περίοδο καραντίνας. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? 1. Είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να ενισχύσουμε τις φιλίες και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον μέσω τηλεφώνου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω μιας βιντεοκλήσης, ακόμα και παιχνιδιών. Μπορούμε να παρέχουμε υλική υποστήριξη στους πιο ευάλωτους με πολλούς τρόπους, όπως να ρωτήσουμε κάποιο γείτονά μας εάν χρειάζεται να του αγοράσουμε κάτι, καθώς εμείς βγαίνουμε για να κάνουμε τα δικά μας ψώνια. Έτσι ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους, ερχόμαστε σε επαφή μέσα σε εισαγωγικά, με ανθρώπους που μπορεί να έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Ακριβώς όπως η σωματική αποστασιοποίηση μπορεί να μας δώσει μία πιθανότητα καταπολέμησης αυτού του ιού, η έβρεση δημιουργικών και κοινωνικά υπεύθυνων τρόπων σύνδεσης με τους άλλους σε περίοδο κρίσης μπορεί να έχει θετικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις κοινότητές μας, ιδιαιτέρως σε μέρη μικρά όπως είναι το νησί μας. Μιλώντας για την Αίγινα, σας ενημερώνω πως ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει από τις 19 Μαρτίου μια διευρυμένη υπηρεσία που την αποτελούν οι εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί. Έχει δημιουργηθεί ένα συντονιστικό κέντρο υπό την εποπτεία της Επόπτριας Υγείας του Δήμου μας. Ένα τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο 9 έως 3. Στην υπηρεσία αυτή μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι κάτοικοι του νησιού μας για όσο διάστημα κρατήσει ο κατοίκον περιορισμός. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε άπορους συμπολίτες ή σε συμπολίτες μας με πολύ χαμηλό εισόδημα για να μπορέσουν να προμηθευτούν βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, απευθύνεται σε κάθε κάτοικο που για λόγους υγείας δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του να προμηθευτεί τα φάρμακά του. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22973-247 και 22973-248. Και μέχρι τώρα έχουμε παραλάβει πάνω από 100 αιτήματα. Θεωρώ πως τα αντανακλαστικά του Δήμου μας ήταν άριστα σε αυτή την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης που αντιμετωπίζουμε και όλοι οι εργαζόμενοι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Επίσης, αρκετοί εθελοντές έχουν έρθει κοντά μας για να προσφέρουν βοήθεια. Μία κυρία προσφέρθηκε να ράψει μάσκες, μία άλλη να μεταφέρει με το αυτοκίνητό της πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης κλπ. Υπάρχουν επίσης αρκετές συλλογικότητες στο νησί μας που είναι έτοιμες να βοηθήσουν και την χάνει να είμαι μέλος σε μερικές από αυτές. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μου email να σας ενημερώσω. Ο κορονοϊός είναι λοιπόν μία αόρατη απειλή, ένας αόρατος εχθρός, αλλά που τον αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό από τις επιπτώσεις, από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ουσιαστικά ξεμαθαίνουμε όλα εκείνα που χαρακτήριζαν την κοινωνικοποίησή μας, τον τρόπο με τον οποίο δείχνουμε τα αισθήματά μας, την αγκαλιά, το φιλί, όλα αυτά που συγκροτούσαν τον κοινωνικό δεσμό τα εγκαταλείπουμε ραγδαία και πρέπει να ξαναμάθουμε, δηλαδή να ξαναεσωτερικεύσουμε κοινωνικές αξίες και κανόνες. Μαθαίνουμε πώς να προφυλασσόμαστε, πλύσιμο χεριών, αποφυγή αγγίγματος του προσώπου, να στεκόμαστε σε απόσταση 2 μέτρων από το συνομιλητή μας, να βγαίνουμε σπάνια από το σπίτι και αυτό με σκοπό την τροφοδοσία, την κίνηση του σώματος και την αποσυμπίεση από τη συνεχή συγκατοίκηση. Παρατηρούμε λοιπόν μια επανακοινωνικοποίηση. Η αυτοαπομόνωση, η δέσμευση για την κοινωνική ευθύνη, στοιχεία που τροφοδοτήθηκαν από ιδιωτελή ατομικά κίνητρα, το φόβο της νόσους, απομάκρυναν την προσοχή της κοινής γνώμης από την πολιτική ευθύνη απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλάζουν και οι μορφές του κοινωνικού ελέγχου. Υπάρχει ο τυπικός έλεγχος από το κράτος και τα εντεταλμένα όργανά του, όπως είναι η αστυνομία για παράδειγμα, το λιμενικό. Υπάρχουν απαγορεύσεις που δίδονται πρόστιμα για συμπεριφορές που πριν ήταν φυσιολογικές και μάλιστα επιβάλλονταν ως νόρμες κοινωνικοποίησης, παραδείγματος χάρη να πάει κάποιος στην εκκλησία, να βρίσκεται σε μια συνάθρηση, να κάνει μια βόλτα.
Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο έντονου κοινωνικού ελέγχου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συνάδελφος κοινωνιολόγος Πέτρος Θεοδωρίδης. Ανοίγω μία παρένθεση για να σας προτείνω να παρακολουθήσετε μία σειρά από βίντεο που υπάρχουν στο YouTube με τον κοινωνιολόγο κύριο Πέτρο Θεοδωρίδη, τα οποία θεωρώ πως θα βοηθήσουν ειδικά τα παιδιά της τρίτης λυκείου που δίνουν εξετάσεις στο μάθημα της κοινωνιολογίας. Σας το προτείνω, παιδιά, τώρα που έχετε χρόνο και περνάτε πολλές ώρες στο σπίτι. Υπάρχει και ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος. Μία μορφή του είναι ο κοινωνικός στιγματισμός. Το κοινωνικό στίγμα στο πλαίσιο της υγείας είναι η αρνητική σχέση μεταξύ ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων που μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά και μιας συγκεκριμένης ασθένειας. Σε μια πανδημία αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί εντοπίζονται, είναι δακτυλοδεικτούμενοι, υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος τους, τους φροντίζουν ξεχωριστά ή χάνουν την πρώτερη κοινωνική τους θέση λόγω της σύνδεσής τους με την ασθένεια. Η θεραπεία τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τους ίδιους όσο και τους φροντιστές τους, τους φίλους, την οικογένεια, ακόμα και την κοινότητα από την οποία προέρχονται. Ο στιγματισμός λειτουργεί σαν μηχανισμός αλλίωσης της κοινωνικής ταυτότητας και σαν διαδικασία ανατροπής όλων των προηγούμενων ρόλων των στιγματισμένων ατόμων. Γιατί ο COVID-19 προκαλεί τόσο πολύ στιγματισμό? Το επίπεδο στίγματος που σχετίζεται με τον COVID-19 βασίζεται σε τρεις κύριους παράγοντες. Πρώτον, είναι μια νέα ασθένεια για την οποία υπάρχουν ακόμα πολλά που οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν. Δεύτερον, συχνά φοβόμαστε το άγνωστο. Τρίτον, είναι εύκολο να συνδέσουμε αυτό το φόβο με τους άλλους. Είναι κατανοητό να υπάρχει σύγχυση, άγχος και φόβος στους ανθρώπους. Δυστυχώς, αυτοί είναι οι παράγοντες που τροφοδοτούν αρνητικά στερεότυπα. Το στίγμα έτσι μπορεί να προτρέψει τους ανθρώπους να κρύψουν την ασθένεια για να αποφύγουν τις διακρίσεις. Να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη άμεσα. Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι το στίγμα και ο φόβος γύρω από τις μεταδοτικές ασθένειες εμποδίζουν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν άμεσα. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες υγείας προωθούν μια στάση ενσυναίσθησης ως προς τους στιγόμενους, μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση για την ασθένεια καθώς και την ενημέρωση του κοινού για αποτελεσματικά και πρακτικά προληπτικά μέτρα για να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αποστείλει οδηγίες σε όλα τα κράτη για το λεξιλόγιο που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια των τακτικών ενημερώσεων του κοινού μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί η αβεβαιότητα και οι αντιφατικές πληροφορίες που προκύπτουν σε μία πανδημία μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες σπασμωδικές αντιδράσεις, σε απειλή της κοινωνικής συνοχής, αλλά και σε επιβάρυνση των ψυχικά ευάλωτων ομάδων. Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο νέος κορονοϊός είναι ένας ιός που αργά ή γρήγορα θα περάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Αυτό πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό και να μην οδηγείται η κοινωνία σε συμπεριφορές που θέτουν στο περιθώριο ανθρώπους που είχαν την ατυχία να νοσήσουν πρώτοι. Δεν το επέλεξαν, ούτε το έκαναν σκόπιμα. Υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα με τα οποία ασχολείται η κοινωνιολογία για τα οποία θα μπορούσα να σας δώσω ενδείξεις, όπως η παραπληροφόρηση, τα λεγόμενα fake news, οι επιπτώσεις της υπερβολικής παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οικογενειακές σχέσεις και άλλα πολλά. Όμως δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και εύχομαι να πάνε όλα καλά για να ξεπεράσουμε σύντομα αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση όλοι μαζί.